Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της αιματηρής συμπλοκής χθες βράδυ στη Μύκονο. Στη σύνδεσή μας η Ελευθερία Σπυράκη που θα μας πει περισσότερα. Ελευθερία. Το περιστατικό σημειώθηκε, Ματίνα, χθες το βράδυ κοντά στα καταλήματα όπου έμεναν αυτά τα 20 άτομα. Αφορμή, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που προκύπτει, είναι μια παρεξήγηση που έγινε νωρίτερα μεταξύ αυτών των ατόμων, τα οποία εργάζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στο νησί. Να υπενθυμίσουμε ότι από την αιματηρή συμπλοκή έχασε τη ζωή του ένας άνδρας, ενώ ακόμα ένας τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο που υπάρχει στο νησί. Στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται αυτή τη στιγμή ένα άτομο, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί. Γίνονται εξονυχιστικοί έλεγχοι και στο λιμάνι αλλά και στο αεροδρόμιο του νησιού προκειμένου να εντοπιστεί. Έχουν γίνει 15 προσαγωγές, ενώ 7 άτομα ελέγχονται για χαρτιά και γενικότερα για παραβατική συμπεριφορά. Ίσως αυτά τα άτομα να συλληφθούν τις επόμενες ώρες, όπως έχουμε ενημερωθεί, ενώ περιμένουν οι αστυνομικές αρχές να ξυπνήσει, να συνέλθει ο τραυματίας, ούτως ώστε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το συμβάν και ίσως να διαλευκανθούν και όλα στα ακριβή αίτημα που οδήγησαν σε αυτήν την αιματηρή συμπλοκή. Ματίνα. Ελευθερία Σπυράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.